κορκής για τον Συνεσίου. Παράλληλα, ο Συνεσίου, ο Ζερβός θα δοκιμάσει τα πόδια του. Η μπάλα θα περάσει μακριά από την εστία του Τριβέλα στο 3. Θα γίνει το λάθος. Ο Φάκας, ο Ταγκάεφ, ο Φάκας στην περιοχή θα δοκιμάσει το σουτ. Η μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει out στο 7. Αυτή η φάση. Και να παίξει κάθετα. Ταγκάεφ θα γυρίσει, θα δοκιμάσει το σουτ. Την μπάλα στο δοκάρι. Και μετά την απόκρουση του Χατζηγιακούμη βρήκε στα χέρια του Χατζηγιακούμη. Κατέληξε στο δοκάρι. Πρώτη τεράστια στιγμή για την Λάρτο στο 13. Χατζηπαναγιώτης θα δοκιμάσει την σέντρα. Ο Συνεσίου θα μπει στην φάση. Η μπάλα θα καταλήξει out. Συνεσίου ψάχνει τον Ζερβό. Φυλακούρης θα βάλει το σώμα του για να απομακρύνει. Η Μαράκης θα δείξει πέναλτι. Πέναλτι. Ο Ζερβός εκτελεί, στέλνοντας την μπάλα στο κέντρο της εστίας του Τριβέλα. Και η Δόξα Καρδάμινας παίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Μάκη Ζερβό να ευστοχεί από την άσπρη βούλα και να κάνει το 1-0. Και πάλι ο Βασιλικόπουλος με μπάλα πάει αριστερά. Το σουτ θα απομακρύνει με τα πόδια ο Χατζηγιακούμης. Και νέα σέντρα, η κεφαλιά, η μπάλα προς το δεύτερο. Το σουτ θα περάσει out. Ο Μπενούρ, η σέντρα του Μπενούρ είναι καλή. Κεφαλιά, πάσα προς τον Λέση, out. Στο 44, τεράστια ευκαιρία για την Λάρδο. Η σέντρα του Μπενούρ, η κεφαλιά, πάσα του Βασιλικόπουλου στον Λέση, που εξ επαφής αστοχεί. Ο Λέση θα περάσει. Παράλληλα, ο Χατζηγιακούμης θα μαζέψει πριν ο Μπενούρ έρθει σε επαφή με την μπάλα. Θα κατεβάσει η σέντρα του Χαλκιόπουλου. Ναι, απομάκρυνση από τον Παπαβασιλείου. Ο Κοντός, η μπάλα στον Συνεσίου και πάλι ο Κοντός. Πάσα να περάσει. Το γύρισμα στην περιοχή. Η προβολή καταλήγει out. Στο 61, καλή στιγμή για την ομάδα της Λάρδου. Ο Βασιλικόπουλος παίζει κάθετα, ο Κοντός, ο Βασιλικόπουλος εκτός περιοχής δοκιμάζει το σουτ, την μπάλα καταλήγει λίγο out. Πάρα πολύ καλή στιγμή. Στο 66 με τον Βασιλικόπουλο. Η Δόξα προσπαθεί με αυτές τις μεταγενές μεταβιβάσεις να βρει κάποιο κενό. Ζερβός θα κρατήσει την κατοχή. Ο Ατσαλάκης θα μπει, θα περάσει, δεν υπάρχει κάτι. Πέναλτι. Πέναλτι θα δείξει ο Δημαράκης στο 66. Η αλήθεια μου φάνηκε ότι δεν υπήρχε παράβαση. Συνεσίου λοιπόν απέναντι στον Τριβέλα. Εκτελεί και σκοράρει στέλνοντας την μπάλα στην αριστερή γωνία του Τριβέλα. Η Δόξα Καρδάμινας κάνει το 2-0 με τον Γαβριήλ Συνεσίου να ευστοχεί στο δεύτερο πέναλτι που κέρδισε η Δόξα στο σημερινό μάτς και να κάνει το 2-0. Θα προσποιηθεί ο οποίος θα περάσει πάρα πολύ ωραία η κούρσα του. Η πάσα δεν υπάρχει νομίζω offside. Ο Ζερβός θα περάσει, θα πλασάρει. 3-0. Θα προσποιηθεί ο οποίος θα περάσει πάρα πολύ ωραία η κούρσα του. Η πάσα δεν υπάρχει νομίζω offside. Ο Ζερβός θα περάσει, θα πλασάρει. 3-0. Στο 73 από την καταπληκτική προσποίηση του Πι, που παίζει κάθετα τον Ζερβό. Εκείνος περνά και τον τερματοφύλακα του Ηρακλή Λάρδου και στο 73 η Δόξα Καρδάμινας πετυχαίνει και τρίτο τέρμα στο μάτς με την κάθετη του Πι και την υπέροχη προσποίηση και τον γκολ του Μάκη Ζερβού. Στο 73 η Δόξα φτάσει στην ισοφάριση, απείλησε δύο φορές με τον Ταγκάεφ τη μία και με τον Βασιλικόπουλο την άλλη. Για να δούμε τη φάση εδώ στην περιοχή. Ο Ζερβός το πλασέ, μπάλα στα δίχτυα. Η Δόξα εκμεταλλεύεται το λάθος στην άμυνα. Η συνεργασία Σπύρου και Ζερβού. Και στο 80 ο Μάκης Ζερβός κάνει το 4-0 πετυχαίνοντας hat-trick στην αναμέτρηση, ανεβάζοντας το δίκτυο του σκορ στο 4-0 στο 80 λεπτό. Μάκης Ζερβός κάνει το 4-0. Η εκτέλεση μπάλα θα περάσει από όλους και θα καταλήξει στα δίχτυα με τον Χρήστο Χατζηφούντα να σκοράρει. Στο 85 λεπτό από την εκτέλεση corner του Σπύρου ο Χατζηφούντας με προβολή σκοράρει, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Τριβέλα, ο Χατζηφούντας που ανέβηκε. Με την προβολή κάνει το 5-0 για την Δόξα και σκοράρει ο Χρήστος Χατζηφούντας.